Αποκαλυπτικά για τη ζωφερή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει χιλιάδες επιχειρήσεις είναι τα στοιχεία των επιμελητηρίων και των εμπορικών και βιομηχανικών συνδέσμων. Η παύση της χρηματοδότησης από την πλευρά των τραπεζών, η κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης, τα capital controls, η υπερφορολόγηση, η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες και επιχειρήσεις, όπως και τα κανόνια μεγάλων επιχειρήσεων, συνθέτουν τη δραματική εικόνα μιας αγοράς που καταραίει με μεγάλα θύματα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πάει περισσότερη δυσκολία. Έχουμε φτάσει στο άμυ. Το 16 δυστυχώς έκλεισε τον τελευταίο μήνα με πολύ αρνητικές υποθέσεις. Τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις κλείνουν κάθε εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα κατά μέσο όρο τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό προκύπτει από το γεγονός πως από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί 244.714 επιχειρήσεις, βάζοντας στην ανεργία 842.670 εργαζόμενους. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.